Ξεκινούν άμεσα από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, από κοινού και με τους φαρμακοποιούς, η έλεγχη σε φαρμακεία για την διερεύνηση πιθανών κρουσμάτων ψεύτικων αρνητικών rapid test μετά την υπόθεση του 59χρονου φαρμακοποιού που συνελήφθη με την κατηγορία ότι χωρίς να παίρνει επίχρησμα βεβαίωνε στο σύστημα αρνητικά rapid test. Συνεχώς ενημερωνόμαστε, έχουμε και συνάντηση από τη Δευτέρα με τους εκπροσώπους των φαρμακευτικών συλλόγων για να δούμε τι γίνεται, αυτό πώς θα προχωρήσει. Όμως δυστυχώς για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να παραβιάζουν κάποια δεδομένα και είμαστε στην Ελλάδα, αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει, όμως θα κάνουμε όλοι μαζί, πρέπει να προσπαθήσουμε γιατί αυτά αφορούν θέματα δημόσιας υγείας και δεν θα δείξουμε καμιά ανοχή. Πρόκειται για μια τάση που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο επόπτης υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος εξήγησε ότι δύναται να κοπάσει με τους αυστηρούς ελέγχους που θα ξεκινήσουν άμεσα και που, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, δεν θα αφήνουν οποιαδήποτε πιθανότητα κάτι τέτοιο να συμβαίνει χωρίς να ελεγχθεί και να επιβάλλονται αντίστοιχες κυρώσεις. Είναι ένα φαινόμενο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Διεθνώς έχουμε ψευδή πιστοποιητικά, είτε εμβολιασμού είτε νόσησης. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να απανταχθεί άμεσα. Εμείς ως Διευθύνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης θα είμαστε παρόντες σε όλους τους ελέγχους που θα πραγματοποιηθούν και αμήλικτοι στην επιβολή προστήμων όταν διαπιστώσουμε τέτοιου είδους παραβάσεις που κλονίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο 59χρονος φαρμακοποιός που αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και την έκδοση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων θα δικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα με την αυτόφορη διαδικασία. Ενώ, όπως τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, εκτός από τα πρόστιμα που δύναται να επιβληθούν από το πειθαρχικό του Φαρμακευτικού Συλλόγου, επίσης τσουχτερά πρόστιμα μέχρι και άρση της άδειας λειτουργίας, περιλαμβάνει το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτει η Περιφέρεια και οι υπηρεσίες της, εφόσον τεθεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Υπάρχει ο νόμος, αναγκαστικός νόμος του 40, που όταν κινδυνεύει δημόσια υγεία, μπορεί ο Περιφερειάρχης ή ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης του νομού να κλείνει αυτές τις υπηρεσίες αυτεπάγγελτα απευθείας, χωρίς να μεσολαβήσει οποιαδήποτε άλλη εισήγηση. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να παρέμβουμε όπου μπορούμε και σας λέω και πάλι, ό,τι αφορά θέματα δημόσιας υγείας, είμαστε ξεκάθαροι ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή και θα φτάσουν τα πράγματα μέχρι τέλους.